Την αγανάκτηση των δικαιούχων για τη μη έγκαιρη καταβολή του συνολικού ποσού ενίσχυσης στο πλαίσιο του μεταφορικού ισοδύναμου περιγράφει ο Μανώλης Κουμαντάκης με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δυστυχώς φαίνεται ότι στην πράξη η Κρήτη με το ισοδύναμο δεν τα πάει και πολύ καλά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις από τον προηγούμενο χρόνο όπου έχουν ελεγχθεί με βάση τα δεδομένα δεν έχουν ακόμα εισπράξει τα χρήματα αυτά του τελευταίου εξαμήνου, του προηγούμενου εξαμήνου, του προηγούμενου χρόνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτές, γιατί το είχαν χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να υπάρξει μια ανταγωνιστικότητα και ιδιαίτερα αγροτικών επιχειρήσεων. Και από την άλλη δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η νέα υπουργική απόφαση για το πρώτο εξάμεινο του 2022, έτσι ώστε να καλυφθεί το μεταφορικό κόστος για προϊόντα και αγροτικά προϊόντα και άλλα εμπορεύσιμα για το πρώτο εξάμεινο του 2022, το οποίο είναι ακόμα στον αέρα, δεν έχει ακόμα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Στις τάξεις των δικαιούχων επικρατεί αναβρασμός, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη ένταξης περισσότερων επιχειρήσεων σε επίπεδο Κρήτης στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, το οποίο στοχεύει στη μείωση του κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς για προϊόντα και εμπορεύματα από και προς το νησί μας. Εκτός από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αποπληρωμή, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να ξαναλειτουργήσει το μεταφορικό ισοδύναμο και τα επόμενα έτη. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ότι θα πρέπει να διευρυνθεί, να αυξηθεί το ποσοστό της επιδότησης των μεταφορικών ισοδύναμων λόγω της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους που έχει επιφέρει πολλαπλάσια προβλήματα και στα εισιτήρια και τα ακτοπλοϊκά αλλά και τα αεροπορικά. Και να ενταχθούν και οι πολίτες στο μεταφορικό ισοδύναμο της Κρήτης, η οποία εξαιρείται αυτή τη στιγμή. Ζητάμε η κυβέρνηση να εφαρμόσει σε όλο το πλαίσιο και σε όλη την δυναμική του ισοδύναμου και στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι μια μεγάλη οικονομία και πρέπει να έχει ισόνομη διαδικασία με όλους τους χώρους. Άμεσα θα ξεκινήσει η καταβολή στους δικαιούχους που αφορά το τελευταίο εξάμηνο του 2021, δηλώνει ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θεσμοθετήθηκε για τις επιχειρήσεις, αναφέρομαι, για πρώτη φορά από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Κρήτη. Όσον αφορά το θέμα της πληρωμής, αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν πληρωμές για το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Αξιολογούμε την εφαρμογή του. Είδαμε ποιοι κλάδοι είναι αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη, παρατηρώντας ότι οι ενδονησιωτικές μεταφορές είναι αυτές που έχουν υψηλά κόστη. Δεν έχουν παρατηρηθεί τα υψηλά κόστη που περιμέναμε στη γραμμή του Πειραιά. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύουμε στους κλάδους. Ο πρωτογενής τομέας, παραδείγματος χάρη, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις υποφελούνται τα μέγιστα από τη χρήση του μεταφορικού ισοδυνάμου σε σχέση με άλλους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι διαρκώς βελτιώνουμε, διευρύνουμε την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.